Ο Μανώλης Στεφανουδάκης κυριάρχησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πολωνίας, στην πόλη Μπίντκοτς. Μάλιστα έσπασε το φράγμα των 30 μέτρων στον ακοντισμό και έδειξε πως βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εν ώψη και των επόμενων υποχρεώσεών του και βεβαίως εν ώψη Τόκιο. Εμείς όμως μπορούμε να συνδεθούμε με την Πολωνία. Εκεί μας περιμένει ο Μανώλης Στεφανουδάκης και ο προπονητής του, ο Ιπποκράτης Καντζάκης, και βεβαίως να τους δώσουμε τα εύσημα και στους δύο, ξεκινώντας από τον Μανώλη και πηγαίνοντας και στον Ιπποκράτη. Μανώλη Στεφανουδάκη, δήλωσες πανευτυχής γιατί έσπασε το φράγμα των 30 μέτρων, κάτι πολύ σημαντικό για σένα. Έσπασες το πανελλήνιο ρεκόρ. Βλέπουμε τις προσπάθειές σου. Είμαστε σε θέση να βλέπουμε τις προσπάθειές σου από την πόλη Μπίντκοτς. Και αφού σου δώσουμε τα συγχαρητήρια, να πάρουμε και το πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα Γιώργο και σας και στους τηλεθεατές σας. Σίγουρα ο στόχος ήταν να σπάσουμε το φράγμα των 30 μέτρων τώρα και αρκετά χρόνια. Τώρα μας δόθηκε ευκαιρία, τώρα το καταφέραμε και ήταν νομίζω την πιο κατάλληλη στιγμή που θα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση λόγω και εν ώψη των Παραολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Οπότε ο επόμενος στόχος και για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι να διατηρηθείς αυτά τα επίπεδα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να διεκδικήσεις το βάθρο. Σίγουρα να διεκδικήσουμε βάθρο στο Τόκιο θα είναι υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο στόχος σε εμάς είναι τουλάχιστον να υπερβούμε ξανά τον εαυτό μας, ξανά να ανεβούμε πιο πάνω από το 30, να ανεβούμε ίσως το 31, ίσως και πιο πάνω. Από ό,τι βλέπουμε οι επιδόσεις ανεβαίνουν συνεχώς. Άρα και εμείς πρέπει να επιδιώξουμε να ανέβουμε όσο γίνεται περισσότερο. Mm-hmm. Μανώλη, πού αφιερώνεις τη σημερινή σπουδαία αυτή η επίδοση? Τώρα που μας μιλάς από την Πολωνία. Σε όλο τον κόσμο την αφιερώνω, που είναι δίπλα μου, με στηρίζει και βλέπει ότι κάνω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με την ομάδα μου και είναι δίπλα μας κάθε λεπτό. Και αυτό το αποδεικνύουν από τους λογαριασμούς μας, πόσο κατακλείζουν τα μηνύματα, τις ευχές που μας στέλνουν. Mm-hmm. Εμείς να σου ευχηθούμε πάντως, παρόλο που μας είπες ότι είναι κάτι δύσκολο, να τα καταφέρεις, γιατί έχεις δείξει πολλές φορές ότι είσαι για τα δύσκολα, να τα καταφέρεις και στο Τόκιο, στους Παραολυμπιακούς, και να πάρουμε ένα σχόλιο και από τον προπονητή σου, τον Ιπποκράτη Καντζάκη. Ιπποκράτη, για μια ακόμα φορά η Μεσαρά πανηγυρίζει, έβαλε στην κορυφή της Ευρώπης ένα δικό της παιδί. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, πραγματικά τα καταφέραμε. Τα 30 μέτρα τα προσπαθούσαμε αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα τους και πραγματικά η χαρά δεν περιγράφεται. Μόνο αν δείτε το βίντεο του αγώνα θα καταλάβετε το πάθος του Μανώλη και τη χαρά μας όταν αντικρίσαμε τα 30-74. Είναι κάτι μοναδικό και ελπίζουμε ότι θα πάμε ακόμα παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό το κάτι παραπάνω, να σε ρωτήσουμε και σένα, Ιπποκράτη, είναι το να πάμε στο βάθρο και στο Τόκιο. Είναι δύσκολο, είναι ο συναγωνισμός μεγάλος, αλλά ο Μανώλης έδειξε σήμερα πολύ δυνατός. Ο συναγωνισμός είναι μεγάλος, έχουν βγει πάρα πολύ δυνατοί αθλητές. Ο στόχος ο δικός μας, ο στόχος του Μανώλη είναι να υπερβαίνουμε κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τον ίδιο τον εαυτό. Τώρα, αν θα είναι βάθρο ή αν δεν θα είναι βάθρο, εμάς μας νοιάζει να βγει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Μάλιστα. Και αν είναι να έρθει βάθρο, θα έρθει. Αλλά ο στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή επίδοση που μπορεί να κάνει ο Μανώλης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Συγχαρητήρια θερμά. Καλό βράδυ από την Crete TV στην Πολωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.